Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις σας για να λάμψει η αλήθεια και να έρθουν όλα στο φως, αλλά και για την ακόμα μια φορά προσπάθεια του Πρωθυπουργού να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα σχετικά με το έγκλημα στα Τέμπη και τη συγκάλυψή του, σας εκθέτει η απαράδεκτη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή, το εσπευσμένο κλείσιμό της που πραγματικά ομολογεί την απεγνωσμένη προσπάθεια να συγκαλυφθούν με κάθε τρόπο οι αιτίες και οι υπεύθυνοι του εγκλήματος των Τεμπών τη στιγμή που από τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και παρά τα συγκεκριμένα όρια της έχουν καταγραφεί πολύ συγκεκριμένες και σοβαρές και πολιτικές βεβαίως, αλλά και σοβαρές ποινικές ευθύνες και κατά τη γνώμη μας κακουργηματικού χαρακτήρα για τις πράξεις και παραλήψεις των Υπουργών Μεταφορών από το 2010 μέχρι και σήμερα, για το ότι άφησαν πραγματικά στο έλεος την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Εμείς σας διαμηνύουμε και από αυτό το βήμα ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαίωση για τα θύματα του εγκλήματος, αλλά και για όλο το λαό και την νεολαία, αποτελεί η πλήρης αποκάλυψη όλων των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, η απόδοση σε όλους τους υπεύθυνους των ποινικών, αλλά και των πολιτικών βεβαίως ευθυνών, και ο αγώνας για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα και σε καμία περίπτωση να μην παραγραφεί. Τώρα θα ήθελα να κάνω και ένα ακόμα σχόλιο, μιας και είμαστε στο ενώπιν των αρμοδίων υπουργών. Είναι πραγματικά εξοργιστική η πρόταση της εισαγγελέως του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την αθώωση του Ηλία Μίχου για το έγκλημα του βιασμού και της μαστροπίας σε βάρος της 12χρονης στον Κολωνό. Είναι μια πρόταση που οδηγεί στο να πέσει στα μαλακά ο συγκεκριμένος δράσης της, αλλά στην πραγματικότητα ξεπλένει συνολικά το κύκλωμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης του ανήλικου κοριτσιού. Και βεβαίως αποτελεί μια ακόμα περίτρανη απόδειξη της ύψης της καπιταλιστικής κοινωνίας, του εχθρικού κράτους που αφήνει απροστάτευτα τα θύματα, ενώ βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις δεν διστάζει να αθώσει ακόμα και τους δράστες τέρατα. Φυσικά όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να ενοχοποιείται η καταγγελία παρόμοιων κυκλωμάτων όπως όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε, τέτοιες προτάσεις δεν αποτελούν καμία απολύτως έκπληξη. Επιβεβαιώνεται τελικά ότι η πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι στην πολύμορφη βία είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα που και τώρα βεβαίως θα αντιπαλέψει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών ενόχων. Για να έρθουμε τώρα στο νομοσχέδιο. Από την πρώτη τοποθέτηση στην Επιτροπή, ο κύριος Υπουργός έσπευσε να σημειώσει ότι το νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα προς ψήφιση είχε ήδη προαγγελθεί από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και δεν αποτελεί μια ευκαιριακή επιλογή. Και αυτό βεβαίως το επικαλείστε, απαντώντας την κριτική ότι με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκαταστήσει τις διαραγήσεις σχέσεις με τη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων. Μάλιστα, ήρθε και ο κύριος Υπουργός υπερθεματίζοντας να προσθέσει ότι δεν είχατε ανάγκη κάτι τέτοιο, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν σε καλύτερο επίπεδο οι σχέσεις του Υπουργείου με τους δικηγόρους. Μάλλον αντιλαμβάνεστε τους τρεις μήνες που βρίσκονται σε αποχές οι δικηγόροι και τη μαζικότητα της συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις ως κατά κάποιο τρόπο καμιά περίοδο μέλητος που διάγει το Υπουργείο σας. Όμως πράγματι οφείλουμε να σας αναγνωρίσουμε ότι δεν πρόκειται για ευκαιριακές μεταρρυθμίσεις. Πράγματι υλοποιείται ένα συνολικά αντιδραστικό σχεδιασμό στη δικαιοσύνη
που έχει ήδη προγραφεί από την έκθεση Πιτσαρίδη, την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το βλέμμα στραμμένο στα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και προφανώς, με βάση αυτό το συνολικό σχεδιασμό που έχετε, επιλέγετε και το χρόνο και τον τρόπο που θα φέρετε την κάθε νομοθετική παρέμβαση για να εξυπηρετήσετε και αναλόγως το προπαγανδιστικό σας αφήγημα. Έτσι, σε αυτή τη φάση, η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί υποκριτικά ευαίσθητη απέναντι στην οικονομική και επαγγελματική ασφυξία της μεγάλης πλειοψηφίας των δικηγόρων, η οποία είναι βεβαίως αποτέλεσμα της δικής σας αντιλαϊκής πολιτικής, όπως φυσικά και των προηγούμενων που έστρωσαν το έδαφος στα πλαίσια και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρείτε να εμφανιστείτε μεγαλόψυχοι απέναντι στους δικηγόρους, προσφέροντάς τους κάποια αντίδωρα απέναντι στα απανωτά πλήγματα που έχετε επιφέρει εναντίον τους, όπως με το τελευταίο άδικο και εξοντωτικό φορολογικό νόμο και τα απαράδεκτα τεκμήρια που αυτό εισάγει, τις νέες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από την αρχή του έτους και την απάνθρωπη στέρηση της ασφαλιστικής ικανότητας, δηλαδή τη στέρηση της πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε χιλιάδες από τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους που δεν μπορούν να καταβάλουν ή να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ από την αρχή αυτού του μήνα. Επιχειρείτε λοιπόν να αμβλύνετε τις δικαιολογημένες έντονες αντιδράσεις και να πετύχετε με τον τρόπο αυτό την υποστολή των αγώνων τους, όχι μόνο για τα κέρια φορολογικά και ασφαλιστικά προβλήματά τους, αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης, όπως την εφαρμογή του νέου αντιδραστικού νομοθετικού εκτρώματος των ποινικών κωδίκων, το σχεδιαζόμενο νέο δικαστικό χάρτη της χώρας με σοβαρά προβλήματα που θα προκαλέσει σε δικηγόρους, υπαλλήλους και πολίτες που ενδεχομένως και με αυτό το νομοσχέδιο να επιχειρείτε να διευκολύνετε αυτού του είδους τις διαδικασίες της συγχώνευσης και κατάργησης δικαστηρίων. Επικαλείστε βεβαίως ως στόχο από τη μια μεριά την αποσυμφόρηση της ύλης από τα δικαστήρια για την εξοικονόμηση δικαστών και υπαλλήλων με σκοπό την περίφημη επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Φυσικά, και δεν ενδιαφέρεστε, τουλάχιστον όχι με τον ίδιο τρόπο, για την επιτάχυνση των υποθέσεων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, στους οποίους ορθώνετε όλο και μεγαλύτερα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Όπως το κάνατε και με τις πρόσφατες αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, αλλά όπως το κάνετε και μέσω της ιδιωτικοποίησης μιας σειράς διαδικασιών που γίνεται και με το παρόν νομοσχέδιο. Αντίθετα, η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την επιτάχυνση για τις υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων και των στρατηγικών επενδυτών, για τις οποίες μάλιστα έχετε ιδρύσει πολυτελή τμήματα στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, με εξειδικευμένους δικαστές για γρήγορη και προνομιακή εκδίκασή τους, και γι' αυτό επιχειρείτε βεβαίως και να εξοικονομείτε πόρους. Δεν λέτε λοιπόν ότι αυτή η επιτάχυνση δεν είναι ανέξοδη για τον πολίτη, ιδίως για τα λαϊκά στρώματα, τα οποία βεβαίως αποκτούν όλο και πιο ανισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, ακούστηκε κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στις επιτροπές και το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο δικαιολογείται στη λογική κόστους ωφέλους. Για να έχεις επιτάχυνση, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω. Είναι βεβαίως συνεπής η κυβέρνηση σε αυτή τη λογική, σε όλους τους τομείς. Πληρώνεις κάτι παραπάνω για να χειρουργηθείς γρηγορότερα στα ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία. Τώρα θα πληρώνεις κάτι παραπάνω για να έχεις και γρηγορότερη δικαιοσύνη στα εξαντλητικά υπερφορτωμένα δικαστήρια. Και τελικά αυτό τι είναι αν όχι ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης, ένα ακόμα βήμα σε μια σειρά άλλα που έχουν προηγηθεί, όπως η διαμεσολάβηση και άλλα. Αν θέλουμε να μιλάμε για την ουσία του όρου και όχι βέβαια να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις και να δηλώνεται μια ενόχληση για την αξιοποίηση αυτού της έννοιας. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η περίπτωση των ένορκων βεβαιώσεων, όπου καταργείται ο μόνος τρόπος που είχε ο πολίτης αυτές να γίνονται παντελώς ανέξοδα
στα ειρηνοδικεία με ένα εντελώς συμβολικό κόστος, μάλιστα σε μια περίοδο που το μεγάλο μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στην τακτική διαδικασία, έχει σχεδόν αποκλειστικά γίνεται μέσω των ένορκων βεβαιώσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εκτείναξη του κόστους για τα λαϊκά στρώματα καθιστά ακόμα πιο ανισότιμη την πρόσβασή τους, τους οδηγεί να κάνουν, αν θέλετε, και περικοπές στην ίδια την υπερασπιστική τους, στην υπεράσπισή τους. Έτσι και η ανάθεση σε δικηγόρου της έκδοσης κληρονομητηρίου, της αποποίησης και αποδοχής κληρονομιάς, της έγγραφης και εξάλληψης προσημείωσης υποθήκης, θεωρούμε ότι έχει εξίσου αρνητικά αποτελέσματα τόσο στην οικονομική επιβάρυνση των οικονομικά πιο αδύναμων πολιτών, αλλά και στην ίδια την ασφάλεια και αξιοπιστία της απονομής της δικαιοσύνης. Ακόμη για παράδειγμα και στο ζήτημα της αποδοχής κληρονομιάς, με την εντελώς ασαφή και προβληματική ρύθμιση που εισάγεται, εμπλέκονται στην ευθύνη και οι δικαστικοί υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν και θα ελέγχουν τις σχετικές πράξεις, χωρίς όμως να διαθέτουν ούτε τις σχετικές γνώσεις, ούτε όμως και τα αναγκαία εργαλεία, όπως επισημάνθηκε και στη διαβούλευση. Πολύ περισσότερο βέβαια που, αν θέλετε, ανατρέπεται και το επιχείρημα της επιτάχυνσης όταν μέσα από μια σειρά τέτοιες διαδικασίες συνεχίζουν ή επιβαρύνονται περισσότερο με περισσότερες διαδικασίες οι δικαστικοί υπάλληλοι, αλλά πολλές φορές και αυτές που βαίνουν και χρονοβόρες για την ίδια την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Χαρακτηριστικές είναι και οι ρυθμίσεις για τα καταστατικά των σωματείων που φέρατε τελικά με την τροπολογία χτες, κύριε Υπουργέ, όπου εκεί εισάγεται ένα στάδιο προελέγχου που ανατίθεται σε δικηγόρο πριν πάρει δηλαδή το φάκελο ειρηνοδίκης για να εκδώσει την διάταξη, για το οποίο βεβαίως θα υπάρχει και η ανάλογη οικονομική επιβάρυνση. Δεν μιλάμε για την αμοιβή του δικηγόρου που εκπροσωπεί το σωματείο, προφανώς και θα πληρωθεί, αλλά για την αμοιβή ενός ακόμη δικηγόρου, στον οποίο ανατίθεται ο έλεγχος που μέχρι τώρα γινόταν από το δικαστή. Βεβαίως εδώ, για να δείτε και τις αντιφάσεις σας, δεν κρίνετε τους δικηγόρους αρκούντος φερέγγιος για να εκδώσουν και την ίδια και τη διάταξη ίδιοι, αλλά τους ανατιθέτετε μόνο το στάδιο του προελέγχου. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εντελώς υποκριτική και προβληματική αυτή η αχρίαστη, κατά τη γνώμη μας, κολακία που επιχειρείται προς τους δικηγόρους, ότι με τη μεταφορά μέρους της δικαστηριακής ύλης σε αυτούς αναβαθμίζεται δήθεν το κύρος τους ως λειτουργών της δικαιοσύνης. Μια κολακία που δυστυχώς βρίσκει ευήκοα ότα στις ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίες με θέρμη την αναπαράγουν. Και λέμε αχρίαστη κολακία, γιατί βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβητείται η νομική επάρκεια και η επιστημοσύνη των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν εξίσου σημαντικό, αλλά παντελώς διαφορετικό και διακριτό ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης, ο οποίος κατά τη γνώμη μας και δεν πρέπει να συγχαίεται με αυτόν των δικαστών. Ο ρόλος του δικηγόρου δεν είναι ούτε να υποκαθιστά το δικαστή στο δικαιοδοτικό του έργο, αλλά ούτε να διεκπεραιώνει υποθέσεις που το σύστημα της δικαιοσύνης τις θεωρεί υπερητό βάρος. Έτσι, δεν αναβαθμίζεται το κύρος του. Αντίθετα, εκτίθεται αδικαιολόγητα σε κίνδυνο τόσο η ασφάλεια των διαδικασιών, όσο και ο ίδιος ο δικηγόρος. Ήταν χαρακτηριστική, μάλιστα, η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Ένωσης Αστικολόγων, που παρότι χαιρέτησε βεβαίως τις αλλαγές, επεσήμανε την ανάγκη να προβλεφθεί ενδεχομένως απαλλαγή του δικηγόρου από την αστική και ποινική του ευθύνη σε αυτές τις διαδικασίες, αναγνωρίζοντας και ομολογώντας αυτούς ακριβώς τους κινδύνους. Τονίστηκε μάλιστα ο προβληματισμός πώς θα επιδρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι δεν απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας πέρα από το κληρονομητήριο και στις διαδικασίες της εγγραφής προσημειώσεων, όπου είναι αυταπόδεικτη η διαπραγματευτική ανισορροπία μεταξύ δανειστή και δανειολήπτη και άρα ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι τα παραπάνω δεν σχετίζονται με την κρίση σε σχέση με την νομική επάρκεια των δικηγόρων, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβητείται, αλλά με τον διαφορετικό και σαφώς διακριτό ρόλο που πρέπει να επιτελούν σε σχέση με τους δικαστές. Καθώς ο ρόλος του δικαστή είναι να επιτελεί δικαιοδοτικό έργο αποφαινόμενος με δικανική κρίση, εξοπλισμένος τουλάχιστον τυπικά
με εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, ενώ ο ρόλος του δικηγόρου, που είναι εξίσου σημαντικός, είναι να υπερασπίζεται και να συμπαραστέκεται στον πολίτη πελάτη του απέναντι στο κράτος και στη δικαστική εξουσία και επομένως ως προς αυτό είναι με τη θετική έννοια του όρου εξορισμού μεροληπτικός. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι δύο αυτοί οι ρόλοι δεν πρέπει να συγχέονται γιατί οδηγούν σε επικίνδυνα αποτελέσματα. Έφερα μάλιστα στην Επιτροπή ένα ακραίο παράδειγμα για να αναδείξω ουσιαστικά το ανίσχυρο των ισχυρισμών σας. Όταν λέτε ότι... Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν λέτε ότι μπορούν ότι έχει να κάνει με την ικανότητα των δικηγόρων, εμείς λέμε ότι θα μπορούσε για παράδειγμα το αντίθετο να αναλάβουν οι δικαστές υπερασπιστικά καθήκοντα. Σε καμία περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανεπαρκείς, ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το ρόλο. Όχι. Έχει να κάνει όμως με τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν στην απονομή της δικαιοσύνης. Ιδίως το ζήτημα της έκδοσης του κληρονομητηρίου, που προϋποθέτει συχνά για την έκδοσή του σύνθετη δικανική κρίση για μια σειρά ζητήματα με συλλογή και αξιολόγηση αποδείξεων, ενώ έχει και βαρύνουσα ισχύ στις συναλλαγές, θεωρούμε ότι ευσταθούν μια σειρά προβληματισμοί που έθεσε και η ίδια η Ένωση Δικονομολόγων, για τους οποίους βεβαίως δεν απαντάτε. Και θεωρούμε ότι αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει αποκλειστικά να ανατίθενται σε δικαστή. Βεβαίως, ο ρόλος του δικηγόρου είναι και μπορεί να συμβάλλει στην ορθή δικανική κρίση, όμως εκπροσωπώντας και μόνο τον πελάτη του. Αν λοιπόν η κυβέρνηση επιθυμεί πραγματικά να αναβαθμίσει το ρόλο του δικηγόρου με ουσιαστικά μέτρα, πρώτα και κύρια θα πρέπει να φροντίσει για τη φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνσή τους, για την ανακούφιση της πλειοψηφίας των δικηγόρων που σήμερα στενάζουν από την πολιτική σας, όπως και να πάρετε μέτρα για τη διευκόλυνση της αξιοπρεπούς άσκησης του επαγγέλματός τους, που έχει γίνει καθημερινός γολγοθάς, αντί βεβαίως να προσπαθείτε με διάφορα τέτοια τυράκια να κάμψετε τις δικαιολογημένες αντιδράσεις τους. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της νομικής βοήθειας, που πραγματικά έχει ξεπεράσει το γεφύρι της Σάρτας, αφού έρχεται για τέταρτη ή πέμπτη νομοθετική ρύθμιση και κατά τη γνώμη μας δεν θα είναι και το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το απαράδεκτο σύριαλ που βλέπουμε, που με πολύ βαριά ευθύνη της κυβέρνησης έχει καθυστερεί υπερβολικά η εξόφληση των δικηγόρων που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις της νομικής βοήθειας. Νομίζουμε ότι πλέον η κατάσταση φτάνει στα όρια του εμπεγμού, όταν σήμερα μετά από τόσες νομοθετικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν ανεκαθάριστες οφειλές από το 2019 για πολλούς δικηγόρους, οι οποίες έπρεπε προπολού να έχουν καταβληθεί και βεβαίως δεν έγιναν ούτε με τα διάφορα, με αυτό το παράδεικτο σπάσιμο το 80 και 20% δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό τους, ούτε με άλλες προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως γιατί συνεχίζετε να μην κάνετε αυτό που από το 2019 σας λέμε, να προσλάβετε όλο το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσει να καθαρίσει και τις τρέχουσες οφειλές, αλλά και τις μελλοντικές, γιατί θεωρούμε ότι με αυτές τις ρυθμίσεις που παίρνετε και πάλι στο μέλλον θα συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο πρόβλημα, αφού δεν θα μπορεί να εξασφαλιστεί η έγκυρη και αξιόπιστη καθάριση και πληρωμή των οφειλών. Και μάλιστα, και κλείνω με αυτό, αντί να προχωρήσετε στις προσλήψεις που απαιτούνται, εισάγεται στο νομοσχέδιο μια πραγματικά απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, ρύθμιση, με την οποία νομιμοποιείτε την εντατικοποίηση των υπαλλήλων. Λέτε ότι θα συγκροτήσετε μια ομάδα εργασίας μέχρι 20 ατόμων, μπορεί και από 2 μέχρι 20, με διάρκεια έως 18 μήνες, οι οποίοι θα απασχολούνται υπεροριακά, Κυριακές, αργίες, είπε ο Υπουργός, όποτε κρίνουν εκείνοι. Μα είναι δυνατόν να νομοθετείτε την εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων, αυτό να το θεωρείτε ως πρόοδο και ως λύση για την υποστελέχωση και για τις μεγάλες καθυστερήσεις που με ευθύνη του Υπουργείου συνεχίζονται, και αυτό να θέλετε να γίνει αποδεκτό?
Είναι πραγματικά απορίας άξιο πως ύστερα από τόσα χρόνια προκλητικής αδιαφορίας εμφανίζεται σήμερα τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο για να επιλύσετε το πρόβλημα, αλλά το κάνετε οδηγώντας στα παράδεικτα όρια της εξάντλησης τους εργαζομένους που θα αναλάβουν και αν θέλετε και κάνοντας και εντελώς αβέβαιο το αν θα δεχτεί και κανένας εργαζόμενος να αναλάβει τέτοιου είδους διαδικασίες. Είναι λοιπόν και αυτό κατά τη γνώμη μας ένα δείγμα της αναξιοπιστίας και της συνειδητής προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα και γι' αυτό διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο θα λυθεί. Επί της αρχής συνολικά καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, θα τοποθετηθούμε αναλυτικά με την ψήφο μας στα άρθρα και για τις τροπολογίες θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία, θα τοποθετηθεί και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Ευχαριστώ.